Ήταν σε προσωρινή αποκλιμάκωση, όμως μοιάζει δεδομένο, κυρίες και κύριοι, ότι οι συγκρούσεις όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά θα ενταθούν και σήμερα το βράδυ, εκτός και αν γίνουν σοβαρές κινήσεις εκτόνωσης της κρίσης από την πλευρά της κυβέρνησης. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Λέσβο και να μιλήσουμε και με την κυρία Ερυφίλη Χιωτέλη, την Δημοτική Σύμβουλο. Κυρία Χιωτέλη, σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Η κατάσταση προσομοιάζει λίγο με σκηνικό πολέμου, έτσι. Καμιά φορά εμείς οι δημοσιογράφοι αυτά τα χρησιμοποιούμε λίγο εύκολα στη δημοσιογραφική αργό και στα κλισέ, αλλά τα πλάνα που βλέπουμε και αυτά που μας μεταφέρουν και οι συμπολίτες σας και εσείς που μας τα λέγατε και χτες και προχθές, δείχνουν ότι αυτή τη φορά μιλάμε για σχεδόν κατά κυριολεξίαν περιγραφή. Ήταν αναμενόμενο, έτσι θα γινόταν τα πράγματα. Από τη στιγμή που είχαμε εισβολή στο νησί μας, θα είχαμε πόλεμο. Μπορεί οι δυνάμεις των ΝΑΤ να νόμιζαν ότι τα κατάφεραν την πρώτη μέρα, γιατί ευνηδίασαν με τα εκατοντάδες χημικά του κόσμου. Αλλά σήμερα κηρύχθηκε γενική απεργία στο νησί, μετά από μια τεράστια συγκέντρωση που ελάχιστα κανάλια έδειξαν κάτι δευτερόλεπτα. Ο κόσμος όλος μοιράστηκε και κατευθύνθηκε στα δύο βασικά κέντρα, στο Διαβολόρεμα και στη Καράβα. Αποφασισμένος, οργανωμένος, ήταν τόσο πολλής που πραγματικά τα μάτια βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Μετά από εκατοντάδες χημικά που έριξαν, φωτιά που έβαλαν στο δάσος, χτύπησαν ανθρώπους, χτύπησαν παιδιά μικρά, έβριζαν, μας φώναζαν γκασμάδες, σεξιστικά σχόλια που δεν θέλω τώρα να τα αναφέρω. Ο κόσμος εξεγριώθηκε ακόμα πιο πολύ. Έτσι πραγματικά κάποια στιγμή στο Διαβολόρεμα που ήμουνα εγώ, τους ανάγκασαν τα ΜΑΤ να αποσυρθούν, έκαναν μεταβολή και έφυγαν. Προφανώς τους ξέρετε. Εμείς το βλέπουμε και στα πλάνα εδώ ακριβώς. Τελείωσαν έγινε τα χημικά και δεν μπόρεσαν ούτε με νερό να τους αναφοδιάσουμε. Τράπηκαν, έφυγαν και επέστρεφαν προς τη Μυτιλίνη. Εκεί υπήρχε κι άλλος κόσμος που τους έβαλε στο κυνήγι και τους γύρισε πίσω. Αυτοί συνέχιζαν να ρίχνουν χημικά και να σπάνε όλα τα όσα αυτοκίνητα πολλοί από αυτούς έβρισκαν στο δρόμο, πολιτών που είχαν παρκάρει για να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Αυτό δηλαδή είναι περίπου... αστυνομικοί των ΜΑΤ έσπαγαν αυτοκίνητα. Εννοείται. Εκδικητικά. Εννοείται. Έχουμε τραβήξει βίντεο. Αυτό έγινε περίπου γύρω στις 2.30-3 η ώρα και από εκείνη την ώρα αυτό το μέτωπο ηρέμησε. Μεταφέρθηκε πιο κοντά στη Μυτιλίνη, μεταφέρθηκαν οι συγκρούσεις από ΜΑΤ τα οποία κατέβηκαν μέσα από το δάσος και βγήκαν σε σημείο κοντινό στη Μυτιλίνη. Στους Λάμπου Μήλους έγινε μια μεγάλη σύγκρουση που επίσης είχε την ίδια εξέλιξη. Από την άλλη μεριά στην Καράβα, που είναι προς το Μανταμάδο ο δρόμος, κράτησε πολύ περισσότερο αυτό, είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Κάποια στιγμή ο κόσμος που ήταν από τη μεριά του Μανταμάδου και ο κόσμος που ανέβηκε από τη μεριά της Μυτιλίνης τους εγκλώβησαν στη μέση τα ΜΑΤ και έφτασαν τα ΜΑΤ σε ένα σημείο να ζητάνε από τον κόσμο να ανοίξει το δρόμο για να φύγουν. Ο κόσμος δεν τους άνοιγε το δρόμο για να φύγουν. Χρειάστηκε η παρέμβαση του αντιδήμαρχου κ. Βέρου που πήγε εκεί και άνοιξε το δρόμο για να φύγουν. Το δήμαρχο, συγγνώμη κύριο Βέρο, λέω. Τον κύριο Ταξιάρχη αλλά... Βέρο. Είναι η κούραση λίγο από το πρωί, δεν έχουμε, τώρα γυρίσαμε σπίτια μας. Μπροστά ο Βέρος, από πίσω τα ΜΑΤ και από πίσω ο κόσμος τους κατέβασαν πεζούς για πολλά χιλιόμετρα, στολίζοντάς τους και με τα κατάλληλα λόγω αποκριάς σχόλια, που επιτρέπονται λόγω αποκριάς, και τους έφτασαν μέχρι ένα σημείο που μπήκαν εκεί, τους παρέλαβαν τα αυτοκίνητα και έφυγαν. Όμως στο στρατόπεδο της Παγανής κοντά στη Μυτιλίνη, κατεβαίνοντας στα ΜΑΤ, συνάντησαν κόσμο και άρχισαν να σπάνε όσα αυτοκίνητα υπήρχαν εκεί και να χτυπάνε τον κόσμο χωρίς, επειδή ήταν πολύ θυμωμένοι από ό,τι είχαν περάσει κατεβαίνοντας, εκτονώθηκαν στον κόσμο που βρήκαν εκεί.
εκεί, ο οποίος είχε μαζευτεί για να αποτελέσει ένα άλλο μπλόκο, μήπως ερχόταν καινούργια μάτα από Μυτιλίνη προς τα πάνω. Ναι. Εκδικήθηκαν με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο, ο κόσμος εξαγριώθηκε, τους κυνήγησε, χώθηκαν μέσα στο στρατόπεδο, γιατί εκεί είναι στρατόπεδο, είναι στρατός εκεί. Ναι. Χώθηκαν μέσα στο στρατόπεδο, ο κόσμος όρμησε, γίνανε πράγματα αρκετά έτσι έντονα και βία, τους κυνήγησε. Βρέθηκαν και... δηλαδή μέσα στο στρατόπεδο εγκλωβισμένοι υπό πολιορκία. Εγκλωβισμένοι μέσα στο στρατόπεδο με τον κόσμο να απειλεί μέσα να μπει να τους επιτεθεί. Δεν μπορούσαν να βγουν και έτσι ήρθαν τρεις δημιουργίες, τρία αυτοκίνητα, δεν ξέρω αν είναι δημιουργίες τώρα, από τη μεριά της Μυτιλίνης με άβρες, νομίζω έτσι τις λένε, ναι. Και κατάφεραν να επιτέθηκαν στον κόσμο, κατάφεραν να τους απελευθερώσουν, ναι. Διώχνοντας τον κόσμο προς την πόλη, αλλά και προς τη μεριά της Καλονής, εκεί μάλιστα. στο σημείο που υπάρχει ένα ξενοδοχείο. Αυτή τη στιγμή εκεί στο ξενοδοχείο υπάρχουν ακόμα κάποιες δυνάμεις των ΜΑΤ. Αυτό περίπου ήταν το σκηνικό σήμερα. Να φανταστείτε ότι ένα νησί ολόκληρο, σήμερα όλος ο κόσμος, ναι. ήταν στα μέτωπα από το πρωί. Ακόμα και τώρα μένει κόσμος στους χώρους που ήταν τα μέτωπα και τους περιφρουρεί. Θα περιφρουρηθούν και αναμένει τις επόμενες κινήσεις της αστυνομίας, έτσι. Ναι. Κυρία Χιωτέλη, θα έχουμε την ευκαιρία... και απεργία για αύριο. Ναι. Έχουμε νέα συγκέντρωση. Μάλιστα. Μάλιστα. Και απαιτούμε απόσυρση της επίταξης και απόσυρση των ΜΑΤ για οποιαδήποτε συζήτηση και διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Οι αυτοδιοικητικοί μας δεν θα προσέλθουν κατά πάσα πιθανότητα. Και πιθανότητα. Να κλείσουμε με αυτό αν θέλετε, ναι. Ναι, αν δεν αποφύγουν τα ΜΑΤ από το νησί και δεν αποσυρθεί η επίταξη. Μάλιστα. Κυρία Χιωτέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Μένουμε στην Μυτιλίνη. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, που μας περιμένει.